Γεια σε όλους, είμαι ο Δημήτρης και σήμερα στο βιντεάκι αυτό θα σας δείξω κάτι εντελώς διαφορετικό. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο κάναμε μία βόλτα στο σπήλαιο του Αγκίτη. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την πόλη μας στην Κομοτηνή για να βρεθούμε κοντά στη Δράμα όπου είναι και το σπήλαιο. Η διαδρομή ήταν πολύ εύκολη, πολύ ευχάριστη γιατί υπάρχει η Εγνατία. Κάποια στιγμή χρειάστηκε να στρίψουμε στους επαρχιακούς δρόμους ώστε να φτάσουμε στο σπήλαιο του Αγκίτη. Με το που παρκάρεις και κατεβαίνεις, αμέσως μπαίνεις σε ένα πάρκο το οποίο είναι καλά στημένο. Είναι μια περιοχή στην οποία ξεχνάς τον πολιτισμό και αισθάνεσαι απευθείας ότι έχεις βρεθεί στην φύση. Έχει τις κατάλληλες υποδομές έτσι ώστε να μπορείς να περιηγηθείς μέσα στα διάφορα σημεία και είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή. Ο Αγκίτης στην πραγματικότητα είναι ένας ποταμός που έχει τις πηγές του στο μικρό χωριό Αγκίτη βορειοδυτικά της Δράμας, στους πρόποδες του βουνού Μάρμαρο που βρίσκεται στο νοσερά της Ροδόπης. Στην πραγματικότητα είναι ένας παραπόταμος του Στριμώνα. Προχωρώντας πάνω στις ξύνες γεφυρούλες φτάνεις κάποια στιγμή στο σημείο από όπου το ποτάμι βγαίνει από το βουνό. Εκεί μέσα βρίσκεται το σπήλαιο. Για να μπει στο σπήλαιο υπάρχει εισιτήριο, 7 ευρώ για τους ενήλικες και 4 ευρώ για τα παιδιά, αλλά πιστέψτε με αξίζει τον κόπο. Η διαδρομή δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Στην πραγματικότητα περπατάς πάνω σε μια ξύλινη γέφυρα η οποία βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον ποταμό Αγκίτη. Είναι το μοναδικό σπήλαιο στην Ελλάδα στο οποίο υπάρχει μέσα ποταμός. Ο ξεναγός ήταν πολύ φιλικός και μας εξήγησε σχεδόν τα πάντα. Η επίσκεψή μας τελικά στο συγκεκριμένο σπήλαιο ήταν η καλύτερη από ό,τι περιμέναμε. Αξίζει να πάτε για να δείτε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχετε συνηθίσει να βλέπετε. Εάν λοιπόν βρίσκεστε κοντά στη Δράμα, επισκεφτείτε το με μία μονοήμερη εκδρομή.